Όλα είναι ήρεμα πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο σε σχέση με εκείνη την έκρηξη βίας που είχαμε περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του ντέρμπι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν έλειψαν αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Στάδιου. Τώρα όλα είναι καλά, ήρεμα και ελπίζουμε έτσι να διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα ως το τέλος. Καβάντες κάνει λάθος την πάσα προς τον Τόζερ. Ρομέρο άφησε σωστά ο Σαλμπεγκίνης για τον offside. Χαμηλά ο Ρομέρο, επικίνδυνα περνάει η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος θέλει να γυρίσει, το κάνει στην αγκαλιά του Σορεντίνο. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Κλείσε και ο Τόζερ, ανακαλύψει το Βίντρα, του ξέφυγε όμως εδώ. Γυρίζει επικίνδυνα, ο Σορεντίνο κάνει την έξοδο, αλλά υπάρχει out νωρίτερα. Ο Ζήκος φώναξε στον Μαντούκα γιατί δεν γύρισε πίσω να βοηθήσει στην προηγούμενη φάση και έχουμε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού ελεύθερο. Στο 11 ο Ιβάνσιτς με το αριστερό λογικά θα είναι ο εκτελεστής. Πέρασε ο τείχος η μπάλα, δύσκολα ο Σορεντίνο τη διώχνει. Ξανά εδώ το φάουλ του Ιβάνσιτς, πέρασε η μπάλα, άνοιξε το τείχος. Δύσκολα ο Σορεντίνο έδιωξε. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζουάνι. Γιώσκας Λαφέρης έχει φωνάξει και τους δύο προπονητές και τους κάνει συστάσεις να μην φωνάζουν, να μην πετάγονται από τον πάγκο, να ηρεμήσουν λίγο και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με ηρεμία. Σε κάθε σφύριγμα τώρα να γίνεται και αυτό. Υπάρχει άγχος μεγάλο. Και στους προπονητές, κυρίως προπονητές. Εδώ οι συστάσεις του Αθηναίου ρέφερι. Στο 14 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρομέρο με το εξωτερικό φάτσο. Ο Μόρις πήρε την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να πάρει μια δεύτερη. Μπάλα έφυγε έξω. Που ελέγχει τώρα με τον Μαντούκα. Έμερσον. Λιμπερόπουλος με χώρο. Εύκολα ο Εμπέντε. Τώρα ο Ιβάνσιτς στο κόρνερ. Με πάσα για τον Ρομέρο. Ξανά ο Ιβάνσιτς. Επικίνδυνα η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος γκολ. 1-0. Στο 25 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Από μια στημένη φάση. Το κόρνερ δηλαδή που είχαν κερδίσει οι. Θα τα δούμε στην συνέχεια και τις υπόλοιπες φάσεις αλλά και τα γκολ της ΑΕΚ. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Βλέπουμε ήδη τον Βίκτορ Μουνιώθ. Τώρα ο Ιβάνσιτς στο κόρνερ. Με πάσα για τον Ρομέρο. Ξανά ο Ιβάνσιτς. Επικίνδυνα η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος γκολ. 1-0. Στο 25 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Από μια στημένη φάση. Το κόρνερ δηλαδή. Που είχαν κερδίσει οι πράσινοι. Έγινε μια σέντρα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ, εκεί που ο Παπαδόπουλος πετάχτηκε πρώτος, κέρδισε την ενάαρια μονομαχία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σορεντίνο και ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Ξανά η φάση. Σέντρα του Ιβάνσιτς, γλυκιά, ο Παπαδόπουλος προλαβαίνει και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σορεντίνο. Ο Καρπάντιας είχε γυρίσει για να το μαρκάρει, εδώ βέβαια χάθηκε το μαρκάρισμα στην άμυνα της ΑΕΚ και έγινε η ζημιά από τον Παπαδόπουλο. Λάθος από τον αμυντικό της ΑΕΚ, Ιβάνσιτς. Δεν είναι γραπτό να τα δούμε ολοκληρωμένα, θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Κεφαλιά εδώ, δύσκολα ο Εμπέντε διώχνει σε κόρνερ από την κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Για να δούμε το κόρνερ με τον Τόζερ να εκτελεί. Ο Εμπέντε χάνει την έξοδο, ευκαιρία εκεί, πέφτει κάτω ο Δέλλας και είναι πέναλτι. Στο 27, την ώρα που ο Δέλλας επιχείρησε να κάνει το σούτ, κάποιος τον έχει τραβήξει, έπεσε κάτω και ο Κασναφέρης έχει δώσει πέναλτι. Κόρνερ από τον Τόζερ, πολύς κόσμος πήγε για την κεφαλιά. Έχασε ο Εμπέντε, υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί φανερά πάνω στο Δέλα από τον Παπαδόπουλο ή τον Κούμα. Πάντως υπάρχει τράβηγμα, καθαρή φάση είναι. Ο Κούμα ήταν στη φάση, αυτός πήρε και την κίτρινη κάρτα. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Μαντούκα στην εκτέλεση. Απέναντι από τον Εμπέντε. Λίγα μέτρα φόρα από τον Βραζιλιάνο, η ευκαιρία της ΑΕΚ 1-1. Σοφάριση για τους φιλοξενούμενους, άμεση στο 27 με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Μαντούκα. Πέναλτι εδώ ξανά στην άλλη γωνία ο Εμπέντε, στην άλλη η μπάλα, το 1-1 για την ΑΕΚ.
πέναλτι, επαναλαμβάνω, που έκανε ο Γκούμας πάνω στο Δέλα. Σαλπικίδης ζητάει. Γεωργίας έκανε μεγάλο λάθος εδώ. Ο Βίτρα γυρίζει επικίνδυνα. Παράλληλα στην εστία η μπάλα κυλάει στο πλάγιο. Στο 32. Για να δούμε. Ο Βίκτορ τελικά. Ευκαιρία, ο Σαλπικίδης χάνεται από την καταπληκτική επέμβαση του Σορεντίνο. Τόζερ. Δύσκολα ο Εμπέντε έδιωξε. Γιατί ο Ούγκρος σκέφτηκε το ανάποδο από αυτό που πήγε να κάνει στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή να το πάει από την πλευρά του Εμπέντε το φάουλ. Σέριτς ανεβαίνει και αυτός. Καλύπτει ο Έμερσον εκεί δεξιά. Βίκτορ με χώρο. Αλλαγή παιχνιδιού στο Ρομέρο. Αυτός με τη μία τη σέντρα επικίνδυνα. Ο Δέλλας διώχνει. Παναθηναϊκός έχει κάτι που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, το άποψε. Δηλαδή παίζει πολύ με τη μία την μπάλα. Έμερσον, η ΑΕΚ έχει μια ελευθερία κινήσεων στη μεσαία γραμμή. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ offside ο Σέζαρ. Δεν είναι καθαρά offside. Έμερσον, Μαντούκα με τη μία η ΑΕΚ εδώ. Βγαίνει με πολλούς παίκτες στην επίθεση και τον Μπαουτάσο από δεξιά. Επικίνδυνη η σέντρα του. Ο Καπάντας δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Σέζαρ λογικά θα είναι ο εκτελεστής στο 73. Στο φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Είναι και ο Λιμπερόπουλος κοντά. Ο Σέζαρ εκτέλεσε δύσκολα. Ο Εμπέντε σε κόρνερ. Στη γωνία του βέβαια πήγε η μπάλα. Τελεί ο ίδιος το Σέζαρ το κόρνερ που κέρδισε. Ο Γκούμας μια κεφαλιά προς τα έξω. Ο Δέλλα σε θέση για σουτ. Καλή προσποίηση. Το σουτ. Γκολ. 2-1 για την ΑΕΚ. Από τον Τραϊανό Δέλλα. Που εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μόνος στη μεγάλη περιοχή. Αφού έκανε μια προσποίηση, απέφυγε στους αντιπάλους του με ξερό μονοκόμμα το σουτ. Νίκησε τον Εμπέντε και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ λίγο πριν από το τέλος. Δεν είχαν φάσεις, αλλά ήταν πιο κοντά εκείνη στο μισό γήπεδο που αμυνόταν ο Παναθηναϊκός. Παρά ο Παναθηναϊκός το δικό τους και εδώ, αφού προσποιείται ο Δέλλας, ήταν ένας πολύ καλός επιθετικός. Δοκιμάζει το μονοκόμμα το σουτ και δικαιώνεται γι' αυτό. Το 2-1 για την ΑΕΚ με το γκολ του Τραϊανού Δέλλα. Λιμπερόπουλος, Σέζαρ, μεγάλη ευκαιρία κινήσεων εκεί η ΑΕΚ στην περιοχή. Καλό σου του Σέζαρ, δύσκολα ο Εμπέντε διώχνει σε κόρνερ. Αυτά λοιπόν έγιναν απόψε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Να θυμηθούμε τώρα και τα χθεσινά γκολ από όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής.